Το ιστορικό ράλι Ακρόπολης που διεξάγεται στη χώρα μας επιστρέφει μετά από απουσία 8 ετών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και το ενδιαφέρον από τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού ανά τον κόσμο είναι τεράστιο. Στους φετινούς αγώνες ξεχωρίζει και μία μεσσηνιακή συμμετοχή, αυτή του Γιάννη Πλάγου, ο οποίος θα αγωνιστεί με τα χρώματα της ελληνικής αστυνομίας, έχοντας μεταξύ άλλων την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και μιας ομάδας ανθρώπων που συνεχώς μεγαλώνει. Το αγωνιστικό όχημα με το οποίο θα τρέξει ο Γιάννης Πλάγος στο ράλι Ακρόπολης βρέθηκε για λίγες ώρες το βράδυ της Παρασκευής στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, στην πρώτη επίσημη παρουσίασή του στο πλαίσιο μιας λιτής εκδήλωσης που κέντρισε το ενδιαφέρον του κόσμου. Ξέρετε, λένε ότι όσοι συμμετέχουν στο ράλι Ακρόπολης είναι όλοι νικητές, καθώς συμμετέχουν στον αγώνα των Θεών. Εμείς είμαστε βέβαιοι, κρύβουμε μάλλον την κρυφή ελπίδα ότι θα δούμε κάτι παραπάνω από μια απλή συμμετοχή. Είμαστε βέβαιοι ότι θα δούμε μια μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό και θέλω να συγχαρώ τον Γιάννη τον Πλάγο, τον συνοδηγό του τον Άλκη, την αγωνιστική ομάδα και βέβαια τον κύριο Χρήστο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους. Για εμάς είστε νικητές. Μαζί με τον Γιάννη, θα συνεργάσω του με όλη την ομάδα που ετοιμάζουμε για τον Ακρόπολη. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε όλη τη Μεσσηνία, όλη την Καλαμάτα μαζί μας. Μια ομάδα δυνατή, ενωμένη. Να πάμε να φέρουμε τη μεγάλη διάκριση και να διαφημίσουμε τον τόπο μας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Καλή επιτυχία, Γιάννη. Κάτι παραπάνω από αξιοσημείωτη η συμμετοχή στην όλη προσπάθεια και του Ελληνοαυστραλού Γιάννη Χρήστου, ο οποίος είναι και ο μεγάλος χορηγός. Εντολής, είμαι Έλληνας και το ένα έχει φτάσει εδώ στο σπίτι του, αλλά είναι πολύ τιμή μου και ευχαριστώ και πολύ. Είμαστε τερατή, θα δείξουμε την ήρωη πράγμα του Γκάτς. Είναι χάμε ο Γκάτς με το τσέρ της Ελλάδας. Με τον Γιάννη μας ενώνει κάτι πολύ δυνατό. Είναι το άλλο μισό μες αυτοκίνητο, είμαι το άλλο του μισό μες αυτοκίνητο και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο και αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσουμε το καλύτερο για την Ελλάδα μας. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμο Καλαμάτα, στον κύριο Δήμαρχο, στον κύριο Μαντά τον Περικλή, τον επιστήθιο φίλο μου που πίστεψε κατευθείαν σε μένα με την ιδέα που του είπα πριν δύο μήνες, στον Τζον Χρήστο που είναι φίλος, αδελφός, είναι συγγενής, είναι οικογένεια και είναι αυτός που μας έφερε αυτό εδώ πέρα το όχημα σε 3R5 που βλέπετε εδώ στην Καλαμάτα, κόσμημα της Ελλάδας, δεν υπάρχει άλλο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά εξελίξιμο, είναι το δεύτερο καλύτερο μετά το Σκόντα, αλλά πάμε να το κάνουμε πρώτο. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, για τη Μεσσηνία μας, για τον τόπο μας, για την Ελλάδα μας, για τη θρησκεία μας, για την ελληνική αστυνομία, για τις οικογένειές μας, γιατί αυτός ο τόπος πρέπει λίγο να τον ανεβάσουμε, λίγο να τον πάμε μπροστά. 9 με 12 Σεπτεμβρίου η Μεσσηνία τρέχει στο ράλι των Θεών.